Oh, πολύ καλησπέρα σα και yeah. καλό μήνα και κλείσαμε ένα χρόνο κυρίες και κύριοι. Ε, όσο σουρεάλ και αν φαντάζει αυτό, η αρίθμη συντάξει δεν είναι 365 γιατί δεν είναι ο χρόνος όπως είναι στα χαρτιά. Στην πραγματικότητα υπήρχαν δύο έξτρα μερούλες. Αλλά ναι, από το 1η Ιουλίου του 2023 μέχρι τώρα κυρίες και κύριοι δεν έχουμε χάσει μέρα χωρίς βίντεο. Ελπίζω να πάει έτσι και το διάστημα 24-25. Άνθρωποι είμαστε, χτυπάμε ξύλο, μακάρι να πάει έτσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ που έκλεισε ένας χρόνος με κάθε μέρα βίντεο. Και μου φαίνεται κάπως αστείο ότι ένα χρόνο πριν, όταν ξεκινούσα αυτό το κανάλι, τώρα... Τέρι uh, Πράτσετ ήταν το πρώτο βίντεο. Τώρα είμαστε σε εντελώ διαφορετικό περιεχόμενο, μήκο κύματο, κλουπ κλουπ. Αλλά χαίρομαι γιατί το σημερινό βιβλιαράκι είναι Must Read για μένα. Επτά επιθύβα. Παιδιά, αυτό εδώ το πραγματάκι ήταν επικούρα. Ε, αλλά. Ας πούμε πρώτα λίγο στο ζουμί και θα πω μετά γιατί πρέπει να διαβάσει. Λοιπόν, ουσιαστικά, αρχικά πριν πω για, το, για την υπόθεση, ε, να πω ότι αυτό αποτελεί μέρος τριλογίας του εσκύλου που χάθηκε, ε, τα θηβαϊκά. Το πρώτο λεγόταν Λάιος και το δεύτερο λεγόταν Ιδίποδας, που ουσιαστικά μιλάει για την καταραμένη γενεαλογία του Λάιου. Για τον Ιδίποδα ξέρουμε και εδώ πέρα βλέπουμε πώς καταλήγει το story με τον Αιτεοκλή και τα άλλα παιδιά του Ιδίποδα. Ε, μισό λεπτάκι να δω κάτι. Ναι ουσιαστικά η κατάρα ξεκινάει με το ότι παίρνει ένα χρησμό ο Λάιος να μην κάνει παιδί γιατί το παιδί του θα τον σκοτώσει. Μετά γίνεται η όλη φασούρα με τον Ιδίποδα πιστεύω όλοι το ξέρουμε. Και μετά η γενεαλογία συνοχίζει να υπάρχει αυτή η κατάρα ότι και τα παιδιά του οι δίποδα θα σκοτωθούν ένα μεταξύ τους. Και εδώ πέρα ουσιαστικά έχουμε τον Ετεοκλή, όπου είναι μέσα στη πόλη της Θήβας. Η Θήβα έχει 7 πύλες και έρχεται ένας αγγελιοφόρος και του λέει ότι σε κάθε Θήβα, σε κάθε πύλη, σε κάθε θήβα, σε κάθε πύλη θα στείλουν οι Άργοι έναν ε, στρατηγό ο οποίος ο κάθε ένας είναι ο ένας πιο μυθικός από τον προηγούμενο, μιλάμε δηλαδή, θα μπορούσε να είναι καθαρό εμοφάνταση, άμα είχε τον ε, δεκαπλάσιο όγκο και είχε μάχες και ξυλίκια. Του λέει, στην πρώτη πύλη θα είναι αυτός. Του λέει, εντάξει, δεν με τρομάζει, θα στείλω τον Τάδε. Στη δεύτερη πύλη θα είναι αυτός, μη σε νοιάζει, θα στείλω τον Τάδε. Και παιδιά, το χτίζει τόσο ωραία, που στην έβδομη πύλη, που του λέει, στην 7η πύλη θα είναι ο Πολυνίκη, ο αδερφό του Κλή Ουσιαστικά, που εγώ όταν το διάβαζα, ε, από τη μία ένιωθα ότι ναι, οκ, okay, τον κρατάμε τελευταίο, γιατί είναι σημαντικό για το δράμα, είναι ο αδερφό του αρχηγού, α πούμε. Πρέπει να υποθεί τελευταίο ότι σε αυτή την πύλη θα είναι ο Πολυνίκη. Αλλά εμένα μου έβγαλε και επίση μια μηχανία τρομερή από τη μεριά του αγγελιοφόρου. Ότι σαν να προσπαθεί λέγοντάς του όλους τους άλλους έξι να χρονοτριβεί λίγο για να του πει ότι ε, ξέρεις αφέντη μου στη τελευταία πύλη είναι ο αδερφός σου. Δηλαδή μου βγάλε και κάτι το πολύ αμήχανο ότι τώρα πώς να το πω ας πούμε αυτό. Και ξεκινάει το ξυλίκι και πεθαίνουν όλη η μεγάλη στρατηγία από τους στρατηγούς που στέλνει ο Αιτεοκλής, αλλά πεθαίνει και ο Αιτεοκλής από τον Πολυνίκη. Και στο τέλος εμφανίζονται οι Αντιγόνοι και οι Σμήνοι, που παίρνουν τα σώματα των αδερφών τους, ε, τους κλένε και πάνε τον ένα να τον θάψουνε και τον άλλο να τον φάνε τα κοράκια, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο. Ε, αυτά που με ενθουσιάσανε στο συγκεκριμένο βιβλίο, πρώτον, το ήθο του ετεοκλή όταν ακούει για την εκάστοτε απειλή που κάθε φορά χτίζεται όλο και μεγαλύτερη, και ενώ μπορεί να πεις ότι, οκ, okay, λίγο καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, κρύβει το φόβο του και λέει: Οκ, okay, έχουμε κάποιου να αντιμετωπίσουμε την κάθε, τη κάθε απειλή. Και όταν φτάνει στον αδερφό του, ειδικά ε, είναι και εκεί έτοιμο να πολεμήσει. Συμπάθησα πάρα πολύ την Ισμήνη που η Αντιγόνη μου βγάζει κάτι... Για την Αντιγόνη μου έρχεται μια συγκεκριμένη λέξη στο μυαλό, ε, οπότε θα τη λογοκρίνω, <laughs> αλλά όποτε, όποτε διαβάζω την Αντιγόνη σε οποιοδήποτε δράμα, μου, στο μυαλό μου τη σκέφτομαι ως η αρχοντο μπιπ μπιπ. Όχι απαραίτητα ότι είναι κακό, απλά μου βγάζει κάτι πολύ έτσι resting beach face και boss lady και πολύ κύρος και πολύ μαζεμένη. Ενώ η Σμίνη έχει κάτι το πολύ ανθρώπινο, κάτι το πολύ γλυκούλικο, πιο συναισθηματικό, πιο ευάλωτο, που το εκτίμησα και σε αυτή τη τραγωδία. Ε, με κούρασε ο χορός στο συγκεκριμένο. Που είναι η γυναίκα τη Θήβα και τραβάνε τα μαλλιά και τα μεμέ του και λένε θα πεθάνουμε, τι θα κάνουμε και τέτοια. Ήμουνα σε φάση, εντάξει ρε παιδιά, αφού βλέπετε το, το μανάρι να πούμε ο Εταιοκλή, στόχη. Με κούρασε λίγο. Είχε κάποιε ατακάρε του Εταιοκλή που με... αυτό παιδιά, η τόσο απλή γλώσσα. Ε, α, το άνοιξα και κατευθείαν. Ε, λύσα, τον... λύσα Θεών τη δάγκωσε τη γενιά μου μπλα 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 και λέει τέλος πάντων λέει άμα είναι να πάω να πεθάνω τέλος πάντων να σκοτώσω τον αδερφό μου ξέρω εγώ ότι να βάλω τέλος τέλος πάντων στη γενιά μου αφού είναι έτσι τα πράγματα τόσο fucked up να το κάνω αυτό που πρέπει να κάνω και άμα είναι να πεθάνω να πεθάνω και αυτό ρε παιδιά έχει τόσο απλή γλώσσα όπως είχα πει και στο Πέρσες που είναι ο μότος συνέστημα Δηλαδή, αυτό είναι το τρομερό. Δεν χρειάζεται φιωριτούρε. Είναι μόνο το τι λένε οι ήρωες, αλλά σε, σε βαράει. Ε, όταν το τέλειωσα το διάβασμά του, λέω, και okay, δεν ξέρω πόση έμπνευση μου έδωσε αυτό το ρημάδι, πάρα πολύ παραπάνω από τους Πέρσες, αν και δεν μου δούλεψε τόσο καλά εδώ πέρα ο χορό. Ε, είχε κάτι το πάρα πολύ epic fantasy, γι' αυτό και το προτείνω». Και πραγματικά η όλη τραγωδία και των ατρίδων και των Λαυδακίδων είναι... Ή Ρουγκόν Μακάρα, ας πούμε, αιώνες πριν από το Ζολά, ξέρω εγώ. Μάστριντ, ε, Το επόμενο, αν θυμάμαι καλά, μισό να δω. Ναι, το επόμενο είναι Σκυπ. Οπότε, σας το λέω από τώρα για να μην φοβάστε, δεν είναι όλα του εσχύλου Μάστριντ. Απλά αυτό, ίσως και παραπάνω από το, από το Πέρσε. Ε, ναι. Γράψτε κανένα σχόλιο. Στο προηγούμενο βιντεάκι δεν είδα σχόλια και μου έκανε εντύπωση. Γιατί λέω, οκ, okay, είναι κάτι τελώς διαφορετικό. Ίσως να προκαλέσει κάποια συζήτηση. Ε, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Τα λέμε όποτε. Καλή ζωή.